Επιστημονικών εταιριών οι οποίες λένε όχι στο Γενικό Σχέδιο Υγείας. Και όλα αυτά ουσιαστικά ανά 3-24 ώρα πριν την πολύ κρίσιμη, όπως δείχνουν όλα, συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ΠΙΣ. Πολύ σωστά τα ανέφερε, Σωτήρη. Έχουμε νέες ανακοινώσεις. Νομίζω ο αριθμός έχει ξεπεράσει τις 10 επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην σύμβληση με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, δηλαδή στην εγγραφή των γιατρών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, τουλάχιστον έτσι όπως έχουν τα πράγματα στο παρόν στάδιο. Να πούμε, Σωτήρη, ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να εκδοθεί και ανακοίνωση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, η απάντηση ουσιαστικά πάνω στην τελευταία πρόταση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και στις θέσεις τις οποίες είχε ζητήσει και ο Υπουργός να ενταχθούν όσον αφορά την πρόταση που είχαν καταθέσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Ωστόσο, αυτή την ώρα, και το ανακοινώνουμε τώρα εμείς πρώτοι, Σωτήρη, εδώ στο ΣΥΓΜΑ και στην μεσημβρινή εκπομπή σου, την ανακοίνωση της Ένωσης Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου, οι οποίοι εκφράζουν και αυτή την διαφωνία τους. Μεταξύ άλλων, Σωτήρη, αναφέρει η Ένωση Ιδιωτών Κύπρου ότι η Ένωση Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου ότι από την στιγμή της ίδρυσης της έθεσε ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία ενός γενικού σχέδιου υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας με στόχο να είναι λειτουργικό και βιώσιμο. Κάτι τέτοιο, όπως δηλώνουν, θα ήταν εφικτό εάν λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου που σχετίζονται με τον τρόπο που λειτουργούν τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας. Δυστυχώς, προσθέτει ανακοίνωση, όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι τεκμηριωμένες θέσεις των ιδιωτών ιατρών και απόψεις τους όχι μόνο δεν έγιναν αποδεκτές, αλλά ούτε καν αντικείμενο συζήτησης. Οι διαφωνίες των ιδιωτών ιατρών σχετικά με το προτινόμενο σχέδιο εστιάζουν στη μη αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων με την ταυτόχρονη αδυναμία συμμετοχή στο σύστημα των μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων που δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα λειτουργικότητας και βιωσιμότητας του όλου συστήματος με ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης. Δεύτερον, αναφέρουν την σοβαρή υποβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος και της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από τον κακό σχεδιασμό, το νομικό πλαίσιο αλλά και τους κανονισμούς λειτουργίας του συστήματος που παραπέμπουν σε συστήματα μονοπωλιακού τύπου που έχουν καταρρεύσει. Τρίτον, αναφέρουν την προχειρότητα κατά την έκφρασή τους και άγνοια σχεδιασμού από μέρους του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, με ταυτόχρονη προσπάθεια συκοφάντησης της ιατρικής κοινότητας, με στόχο να χρησιμοποιηθούν οι γιατροί ως εξυλαστήρια θύματα. Δυστυχώς, προσθέτουν, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας μέχρι σήμερα δεν έπεισε ότι έχει πλάνο σχεδιασμού και αδυνατούν να αναλάβουν την ευθύνη σε κάτι που διαφωνούν. Θα υπάρξει, από ό,τι ξέρω κιόλα, Άννα, και δεν ξέρω αν τρέχει, επειδή το κάνει το ρεπορτάζ σήμερα, θα υπάρξει συνάντηση του ΟΚΙΠΗ με τους γιατρούς και με τους νοσηλευτές. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, Σωτήρη, εξίσου σοβαρό που δυσκολεύει τα πράγματα και πάλι. Οι γιατροί του δημοσίου, όλες οι συντεχνίες των γιατρών του δημοσίου, ακόμη και οι έκτακτοι γιατροί του δημοσίου, καθώς και οι νοσηλευτές του δημόσιου τομέα, και αυτοί απάντησαν όχι στα συμβόλαια που έδωσε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για σύμβλησή τους με τον οργανισμό. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι ο οργανισμός, ο ΟΚΙΠΗ, Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, όσοι γιατροί ή νοσηλευτές, τέλος πάντων, αλλά αφορά τους γιατρούς κυρίως το κομμάτι αυτό, συμβληθούν με τον ΟΚΙΠΗ, θα αυτόματα θα ενταχθούν και στο ΓΕΣΥ. Γιατί ο οργανισμός από μόνος του είναι δηλωμένος να λειτουργεί με βάση το Γενικό Σχέδιο Υγείας, είναι κρατική υπηρεσία. Άρα, για την ώρα όμως, όλοι οι γιατροί, είπαμε, και οι νοσηλευτές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους ως προς τα συμβόλαια που έχει δώσει ο ΟΚΙΠΗ. Φαίνεται ότι θα υπάρξουν κάποιες περαιτέρω συναντήσεις. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, αλλά είναι αντίθετη σε αυτό το κομμάτι. Πάντως, αναμένουμε, Σωτήρη, και θα το έχουμε σε λίγα λεπτά και θα το δώσουμε από αυτή εδώ την εκπομπή και την απάντηση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Έχει ετοιμαστεί, δεν δόθηκε χθες όπως κάποιες πληροφορίες είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα τις προηγούμενες ώρες από κάποια μέσα ενημέρωσης ότι είχε δοθεί απάντηση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, δεν έχει δοθεί. Τώρα θα σταλεί και θα την έχουμε εντός λίγων λεπτών και θα σας την ανακοινώσουμε. Όταν θα την έχουμε, Άννα, θα συνδεθούμε ξανά. Ακριβώς. Για να δούμε και ποια είναι και η επίσημη τοποθέτηση του ΠΙΣ. Για την ώρα είναι η Ένωση Ιδιωτών Ιατρών και είναι αυτά που αναφέραμε. Κατάλαβα. Παρακολουθούμε φυσικά το ρεπορτάζ, Άννα. Ό,τι και να προκύψει μέχρι τη μία το μεσημέρι, μία μισή, θα μας το δίνεις φυσικά αναλυτικά, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το ΓΕΣΥ, κυρίες και κύριοι. Και σίγουρα μας ενδιαφέρει όλους μας, καθώς όλοι κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να περάσουμε από το